Κάτι, ότι από τα άνω δυτικά δεωρία παρακολουθούν τις συνεδρίες αφού συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Καλοκαιρινό Εργαστήρι Δημοκρατίας που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής, 26 μαθήτρες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 5ο και 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Καλωσορίζουμε τα παιδιά. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι τροπολογίες που καταθέτουμε αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αφορούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μία πρώτη κατηγορία θεμάτων που διευκρινίζονται αφορούν την προκήρυξη και την εκλογή καθηγητών στα πανεπιστήμια, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προφανώς συμμορφούνται η διοίκηση προς την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για ανάλογα ζητήματα, όπως επίσης προσπαθούμε να συνδυάσουμε στον καθορισμό του αριθμού των μελών του κρατικού σώματος και την δυναμικότητα του τμήματος στο οποίο ανήκει η προκηρυχθήσα θέση για καθηγητή ΑΕΗ. Επίσης, επιχειρούμε να διευκρινίσουμε και άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα ότι η προϋπόθεση εκλογής ή εξέλιξης του καθηγητή δεν είναι αποκλειστικά η συνάφεια, μπορεί να είναι και η συνάφεια, συνεπώς ή και η συνάφεια της διδακτορικής διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο της υποπλήρωσης θέσης. Η λογική είναι απλή. Δεν θέλουμε να υπάρχει μια βιομηχανία επί του αρχικού, επί του διδακτορικού των υποψηφίων να καταλάβουν μια θέση καθηγητική. Θέλουμε να υπάρχει μια εξέλιξη επιστημονική και να κρίνεται από τις αρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές. Απλώς έτσι για την ιστορία θέλω να αναφέρω ότι πρόλαβα στο τέλος της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας τον καθηγητή του εκκλησιαστικού δικαίου, τον κύριο τον Αείμνηστο Χριστοφιλόπουλο, για τον οποίο ο Αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάρτος είχε πει, όταν εξελέγει καθηγητής του εκκλησιαστικού δικαίου, ο Αθεόφοβος ξεκίνησε με διδακτορικό στο αστικό, προχώρησε με ηφηγεσία επί του εμπορικού και έγινε καθηγητής του εκκλησιαστικού δικαίου. Ήταν μια εποχή ωριμότητας για να κρίνουμε με έναν τρόπο ολόπλευρο, σφαιρικό και όχι στενά τεχνοκρατικό και εστιασμένο στα επιμέρους, να κρίνουμε τον επιστήμονα και βεβαίως μια καθολική παρουσία πανεπιστημιακή. Αυτό θέλουμε και σε αυτό επιμένουμε και η κρίση επί του αντικειμένου αυτού αφορά πάντοτε τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν επίσης ορισμένες άλλες διατάξεις που αφορούν τα μη αυτοδύναμα τμήματα των πανεπιστημίων. Εκεί όπου δεν υπάρχουν καθηγητές βαθμίδων αναπληρωτή και πρώτης βαθμίδας, εκεί θα έχει την ευθύνη κατά περίπτωση επίκουρος καθηγητής, διότι υπάρχει θέμα λειτουργικότητας των μη αυτοδυνάμων τμήματων στα πανεπιστήμια, όπως επίσης θα συμμετέχουν με έναν εκπρόσωπό τους και οι άλλοι εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας. Στέκομαι όμως ιδιαίτερως στη ρύθμιση η οποία αφορά το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας και πανεπιστημιακούς και φοιτητές και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι το θέμα των συγγραμμάτων, των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για δωρεάν διανομή 42.000 τίτλων πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Από αυτούς βέβαια ενεργοί είναι μόνο οι 16.000, που προσφέρονται από 745 εκδότες και 819 αυτοεκδότες, με ετήσιο κόστος 60 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα συνολικό αριθμό, διανέμονται τα συγγράμματα, 2.120.000 έντυπα σε 230.000 φοιτητές. Και μόνο τα μεγέθη συνιστούν μια οργανωτική και λειτουργική πρόκληση για κάθε διοικητικό σύστημα. Είναι, θα έλεγα, η μεγαλύτερη συγκροτημένη αγορά βιβλίου στη χώρα μας. Θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Ενώ όλα τα κόστη
και στην εκπαίδευση αλλά και σε άλλες προμήθειες του δημοσίου. Κατά τη διάρκεια του μνημονίου έπεσαν και μάλιστα με δραματικό τρόπο και μάλιστα πολλές φορές εις βάρος και της ποιότητας των προμηθειών. Ειδικά στον χώρο των βασιακών συγγραμμάτων έχουμε μια μικρή έκρηξη προς τα πάνω των δαπανών. Από 45 περίπου εκατομμύρια στα 60. Δεν έχουμε νέα βιβλία που να δικαιολογούν τόσο μεγάλη αύξηση. Δεν έχουμε αύξηση του αριθμού των φοιτητών. Αλλά παρόλα αυτά και συνήθως με τους ίδιους εκδότες ως συμβαλόμενο με το ελληνικό δημόσιο έχουμε μια τόσο μεγάλη έκρηξη δαπανών για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα. Είναι λοιπόν αναγκαία, είναι αναγκαίος ο έλεγχος και η εκλογή και των δαπανών. Προκαταβολικά λέω, όσα χρήματα εξοικονομηθούν και μπορούν να εξοικονομηθούν αρκετά χρήματα, δεν θα πάνε σε κάποια μαύρη τρύπα χρέους. Θα επενδυθούν από το Υπουργείο Παιδείας στις δαπάνες για τη φοιτητική μέρημνα, για τις εστίες και τη φοιτητική μέρημνα, δηλαδή ξανά υπέρ των φοιτητών και των φοιτητριών. Άρα η προσπάθεια που κάνουμε δεν είναι μια προσπάθεια που είναι απλώς να εξοικονομήσουμε χρήματα, είναι μια προσπάθεια να εξοικονομήσουμε χρήματα από εκεί που προβλέπουμε ότι υπάρχουν σπατάλες υπέρ των φοιτητών όμως. Αυτό που κάνουμε με την ρύθμιση είναι ότι δημιουργούμε δύο επιτροπές. Μία επιτροπή η οποία αναλαμβάνει την κοστολόγηση των διδακτικών βιβλίων και μία επιτροπή που αναλαμβάνει το δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών των αποφάσεων. Η προηγούμενη ρύθμιση μιλούσε για μια ενιαία επιτροπή, η οποία δεν λειτουργήσε όμως ως ενιαία επιτροπή, διότι ήταν μια δικέφαλη επιτροπή, στην ουσία με αντικρουόμενες αρμοδιότητες. Δεν μπορεί αυτός ο οποίος αποφασίζει για την κοστολόγηση των συγγραμμάτων να είναι και αυτός ο οποίος κάνει το δειγματοληπτικό έλεγχο και κρίνει επί των ενστάσεων που προβάλλονται. Χρειάζεται να διαφοροποιήσουμε αυτές τις δύο επιτροπές με διαφορετικά καθήκοντα. Συνεπώς εισάγουμε ένα σύστημα θεσμικών αντιβάρων στην κοστολόγηση βάσει νέων αυστηρών κριτηρίων και διατύπωσης προδιαγραφών που αφενός θα μειώνουν τη συνολική επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό αφετέρου και θα εξασφαλίζουν ποιοτικά συγγράμματα για τους φοιτητές. Είναι προφανές ότι αυτή η Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης θα ελέγχει τη διαμόρφωση της τιμής με βάση την κοινή υπουργική απόφαση κοστολόγησης, θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων επακριβώς τα κριτήρια για την υπαγωγή του διδακτικού βιβλίου στην κατηγορία είτε ιατρικό, είτε μουσικό, είτε μαθηματικό κλπ. Και την αναγκαιότητα, αν υπάρχει αναγκαιότητα τετραχρωμίας, αυτό ξέρετε είναι μια πατέντα για να αυξάνεται η τιμή του βιβλίου, του πανεπιστημιακού εγχειριδίου, καθώς επίσης να δούμε και τους άλλους παράγοντες μείωσης του κόστους με τη διασφάλιση της ποιότητας των συγγραμμάτων. Και επίσης, η δεύτερη επιτροπή, η Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων, θα ελέγχει τη διαμόρφωση του κόστους από διαφορετική όμως αφετηρία, με ελέγχους στην κοστολόγηση και στο κόστος των διανεμόμενων τίτλων κάθε μιας από τις εκδοτικές επιχειρήσεις και θα επιλύει και διαφωνίες μεταξύ εκδοτών και Επιτροπής Ελέγχου Κοστολόγησης. Πριν καν παρουσιαστεί αυτή η τροπολογία, γίναμε δέκτες παραπώνων ή και αντιδράσεων. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτή η ρύθμιση που είναι αποφελία του ελληνικού δημοσίου και ιδιαιτέρως των φοιτητών και των φοιτητριών, που είναι μια ρύθμιση η οποία εξορθολογίζει ή και θέτει φραγμούς σε σπατάλες. Είναι μια ρύθμιση που προκαλεί συμφέροντα. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πιέσεις και πιστεύουμε με τη σύμφωνη γνώμη όλης της εθνικής αντιπροσωπείας. Τέλος, υπάρχουν και ορισμένες άλλες ρυθμίσεις, όπως είναι η ρύθμιση όπου λύγει η παράταση θητείας των γραμματέων των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, άλλη μια πατέντα που χωρίς να ορίζονται νέοι γενικοί γραμματείς των πανεπιστημίων, χωρίς να έχει γίνει έλεγχος και αξιολόγηση του θεσμού αυτού,
υπήρχε μία με προσωπικό χαρακτήρα, είναι η αλήθεια, πολλές φορές, μία προσωπική ανανέωση αυτής της θητείας. Αυτό το καθεστώς που χρονίζει, εμείς το καταργούμε. Και εξ αυτής ακριβώς της ρύθμισης κερδίζει το ελληνικό δημόσιο 1.850.000 ευρώ. Δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά όμως είναι ένα ποσό το οποίο ουσιαστικά το δίναμε χωρίς να υπάρχει ανάγκη ως ελληνικό δημόσιο. Υπάρχουν και ορισμένες άλλες ρυθμίσεις. Θα έλεγα περισσότερο είναι νομοτεχνικού χαρακτήρα βελτιώσεις, παρουσίας που αφορούν το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Ήκη. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αποστόλου. Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Ελάτε, κύριε. Να ολοκληρώσω. Ζητώ συγγνώμη και μία μικρή ανοχή ενός λεπτού. Επειδή προηγουμένως γενικεύτηκε η πολιτική συζήτηση, θα ήθελα να πω ότι ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, είμαστε υπερήφανοι ως κυβέρνηση και πολιτικές δυνάμεις που ζητήσαμε από τον ελληνικό λαό να παρέμβει σε μια οριακή στιγμή της διαπραγμάτευσης. Και το όχι παραμένει με την έννοια ότι ο λαός θα καλείται όποτε είναι αναγκαίο να λέει τη γνώμη του, θα καλείται να είναι η τελευταία καταφυγή της δημοκρατίας. Είτε μας αρέσει το αποτέλεσμα της δημοψηφίσματος είτε όχι, επαναλαμβάνω, θα είναι η τελευταία καταφυγή της δημοκρατίας. Διότι διαφορετικά, αν τεχνοκρατικές ελίτ και κυβερνητικές αδιαφανείς μερικές φορές λειτουργίες στον χώρο της Ευρώπης επιχειρούν να υποκαταστήσουν τη λαϊκή θέληση, τότε τα διέξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα και πολύ πιο επικίνδυνα, όπως δείχνει η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αποστόλου έχει το λόγο. Ελάτε, κύριε Αποστόλου. Ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, με την τροπολογία που φέρνουμε αντιμετωπίζουμε